Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει? Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά, κόμπρα στο καιρό, σαν θρία θεριά, κάποιον ταπεινό θα τραγουδάμε βασιλιά, κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά. Στην υγειά μας ρε παιδιά, στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. 10χρονό, 11χρονό παιδί, πήγαμε Θεσσαλονίκη, οικογενειακός. Από γονείς πρόσφυγες. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, εγκατασταθήκαμε εκεί, μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, πιο μπροστά είχα ορφανέψει από πατέρα, ας πούμε, και αναγκάστηκα πλέον να βγω στη δουλειά, από πιτσιρίκος. Έκανα ό,τι είδος δουλειά, δηλαδή, μπορεί να κάνει ένας εργάτης, την έκανα και εγώ, ας πούμε. Ξεκίνησα με το καλαθάκι. Ξέρω εγώ, πούλαγα διάφορα πράγματα, ας πούμε. Καραμέλες, μπισκότα, ξέρεις, τα τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μεγαλώνοντας, έκανα ό,τι φανταστείς, ας πούμε, για να βγάλω το μεροκάματο. Λοιπόν, βέβαια, είχα τη μανία να γίνω τραγουδιστής. Διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής, η προδοσία μιας γυναίκας σε βαραίνει. Μη πίνεις άλλο και με φας και τη ζωή σου μη χαλάς. Είναι γραφτό ότι αρχίζει να πεθαίνει. Έλα, τελειώ. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια μισός, ποτέ κόλαση και ποτέ ο παραδεισός. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια μισός. Σκυφτέ διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής, με την αλήθεια δεν μπορείς ποτέ να παίξεις. Κι αν την αγάπησες πολύ, σου δίνω μία συμβουλή. Ποτέ γυναίκα στη ζωή να μην πιστέψει. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Για πάμε όλοι. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια φύσος, ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος.
καρδιά είναι μια μισός. Η συνέχα στην καρδιά είναι μια μισός. Πότε κολλάζει και πότε ο παραμισός. Η συνέχα στην καρδιά είναι το βράδυ στην ταβέρνα ήμουν σκεφτικός, καθισμένος στη γωνιά μου μελαγχολικός. Γέμιζα το ποτηράκι και το έπινα και σκεφτόμουν πως ήμουν και πως έγινα. Σούσα μια ξένια στη ζωή πριν σε γνωρίσω. Προτού μ' ανάψεις τη φωτιά μες στην καρδιά. Μες στη ταβέρνα τώρα βρίσκομαι για σένα. Πίνω μα η σκέψη μου σε σένα τριγυρνά. Χάσει η δική μου και η φίλη μου και το γέλιο έχει σβήσει απ' τα χείλη μου. Η ταβέρνα τώρα έχω μόνη συντροφιά και για σένα ναι δεν θέλω να μου λένε πια. Ζούσα μια ξένια στη ζωή πριν σε γνωρίσω. Προτού μ' ανάψεις τη φωτιά μες στην καρδιά. Μες στη ταβέρνα τώρα βρίσκομαι για σένα. Πίνω μα η σκέψη μου σε σένα τριγυρνά. Ύστερα λένε πως θέλω φωνιάς για κοίτα να σταλγάς, σε πειρασμό με βάζει. Με κοροϊδεύεις, με κάνεις ό,τι θες. Εγώ που έδιωχνα γυναίκες μέχρι χθες. Και λέγε, 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 ο χριστιανός μπερδεύτηκα. Απ' τα πολλά σου λέγε, λέγε, χωρίς να θέλω πλέχτηκα. Και λέγε, 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 ο χριστιανός μπερδεύτηκα. Απ' τα πολλά σου λέγε, λέγε, χωρίς να θέλω πλέχτηκα. Ύστερα
λένε πως θέλει ο μονιά. Πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω για πληρωμή. Αμαρτία μεγάλη, μια καρδιά που για σένα λαχταράει και πεθαίνει, να τη βλέπεις σαν ξένη. Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω και μ' αποφεύγεις σαν αλήτη, σαν ζητιάνο κάθε στιγμή. Εμένα δε θα με ξεχάσεις, δε θα φύγω ποτέ απ' την ψυχή σου. Τις νύχτες σαν ρίγος θα περνάω στο κορμί σου, θα λες το όνομά μου και θα τρέμει η φωνή σου. Και Κύριος με βγω, Κύριος ήρθα και Κύριος με βγω. Εγώ σ' αγάπησα, εγώ σε τίμησα, εγώ σε πρόσεξα και σε σεβάστηκα. Κύριος ήρθα και Κύριος με βγω. Πάτησε ανάλογα, θυμάσαι που σου τα λέγα, εγώ καλά σου τα λέγα. Αφού το κρίμα κρίνεται, ευθύνεται, το πίνεις και δεν πίνεται, εξαίρεση δεν γίνεται, αφού το κρίμα κρίνεται. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους Έλληνες Απανταχού. Ελπίζουμε να είστε καλά και αν δεν είστε, μη σας νοιάζει, εμείς είμαστε εδώ. Γιατί από ό,τι καταλάβατε, από τα τραγούδια και από τους τραγουδιστές, έχουμε μια πολύ ωραία βραδιά απόψε. Ένα αφιέρωμα να ξαναθυμηθούμε το μεγάλο μας Στράτο Διονυσίου. Αυτό το πολύ μεγάλο τραγουδιστή που έχει αφήσει
αποτύπωμα ανεξίτηλο στο λαϊκό μας τραγούδι. Τα πήρες όλα και πήγες, μα απ' τον καημό δεν ξέφυγες. Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το Ύστερα λένε πως φταίει ο φωνιάς, για κοίτα ένας δαλγάς σε πειρασμό με βάζει. Όσο δυνατός κι αν είσαι, όσο αν αντέχεις κι αν κρατάς, άνθρωπος είσαι. Αφού για σένα είμαι ξένος τώρα πια και δε χωράω στη δική σου την καρδιά, θα φύγω σαν ένας θεός ξεδοριασμένος, ξένος για πάντα ξένος. Κάπρισα Κρήτη γυρεύεις, μην τα δυσκολεύεις, κάθε μέρα που περνάει πίσω δεν θα έρθει. Εδώ το πλούσιο παιδό που ζούσα σε σαλόνια, για δέστε πως καταντήσα με απλήτα που κάμισα και τρύπια παντελόνια. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε τις καλησπέρες. Να, αυτά είναι. Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Πολύ κακή επιλογή και κακή μέρα για σένα σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι εγώ για πρώτη φορά το Στράτο του Διονυσίου τον άκουσα το 1976 στο Σουμού, σαν δεύτερο όνομα, με τη Αλιφραγκίνα είναι το πρώτο όνομα. Τότε βέβαια στα Στέκια λέγανε και συζητάγανε για ένα παιδί το οποίο είχε κατέβει από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν πολύ καλός τραγουδιστής, με ωραία φωνή, ωραίο παρουσιαστικό, και από τότε πηγαίναμε και κάναμε στέκι, όχι μονάχα εγώ και η παρέα μου, και άλλοι επώνυμοι και εμείς, πηγαίναμε στο Σουμού για να ακούσουν το Στράτο, και έγινε και αυτός με τα τραγούδια και τους επώνυμους συνθέτες που τον πήρανε, γιατί αναγνωρίσαν την αξία του. Του γράψανε συγκλονιστικά τραγούδια, τα είπε, και πριν ακόμη γίνουν δίσκοι, ήδη είχαν γινόντουσαν γνωστά πολύ γνωστά από το μαγαζί. Και βέβαια τη μεγάλη του η αποθέωση ήταν όταν έκανε πια το 90, Άγγελε, Στέλιο, το Στράτο, το μαγαζί. Όχι, το 86. Το 86, που εκεί βέβαια περάσανε πολύ μεγάλοι τραγουδιστές που ακόμη δεν είχαν γίνει. Χαρούλα Αλεξίου, Βοσκόπουλος, Γαρμπή. Που εκεί πέρα αποθεώθηκε βέβαια και έκανε τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Καλησπέρα, Ελένη Τσολάκη. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι ανάμεσα σήμερα για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί η σύνδεση με τη δικιά μου την πατρίδα, τη Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική. Δεύτερον, κατάλαβα μόλις τώρα το λόγο που με βάλατε να καθίσω ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ένα κάπα είναι η διαφορά, οπότε έχουμε μια ακόμα σύνδεση. Πάω, έχουμε Παναθηναϊκό. Και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που θα ταξιδέψω μουσικά στα αγαπημένα μου τραγούδια που μεγάλωσα κι εγώ από μικρή από τους γονείς μου. Μάλιστα. Κώστας Καραβώτης. Καλησπέρα και από μένα. Μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ απόψε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές, καθαρά λαϊκούς τραγουδιστές, που περάσαν ποτέ από την ελληνική δισκογραφία. Και
Και κρίμα που έφυγε τόσο μικρός, τόσο νέος. Νέος άνθρωπος, 55 χρόνια. Στελάρα μου, τι γίνεται, καλώς ήρθες. Στελάρα μου, αγαπημένα. Δεν μου λες, σούπε κανένα μυστικό. Σου λέγε μυστικά για το τραγούδι. Κοίταξε να δεις. Θυμάμαι μόνο μία σκηνή, γιατί εγώ από πάρα πολύ μικρός τραγουδούσα κρυφά πάντα. Γιατί ντρεπόμουν. Θα σου πω μάλλον δύο σκηνές. Η πρώτη έγινε στο σπίτι, όπου είμαι με τα ακουστικά, τότε τοπικά ακόμα, έτσι. Και έχω βάλει κάποιον δίσκο και ακούω στο χίλια. Μου φαίνεται ήταν και το «Γιατί καλέ γειτόνισσα». Και τραγουδάω με τα ακουστικά. Ο παπάς είδε σε μια γωνία και κρυφακούει, δεν τον έχω δει βέβαια. Μόλις τον είδα, όπως καταλαβαίνεις, μου φύγανε. Δηλαδή έγινα μουσική, όπως το λέει. Και μάλιστα τότε μου έκανε την πρώτη παρατήρηση. Αν και τότε ήμουν 14-15 χρόνων. Και μου είχε πει τότε να προσέχω τις καταλήξεις μου. Ήταν έτσι η πρώτη παρατήρηση στο τραγουδιστικό κομμάτι. Μετά βέβαια, όταν ήμουν σχεδόν 16 χρονών, σηκώθηκα στο Στράτος τότε που τραγουδούσε, με σήκωσε μάλλον. Ο ίδιος μου το έλεγε καιρό, εγώ βέβαια δεν τρεπόμουν, σε καμία περίπτωση δεν ήθελα. Αλλά φαντάζομαι εκεί τη μέρα όλο το προσωπικό του μαγαζιού με πήρανε σηκωτό. Μέχρι οι μάγειρες βγήκαν από την κουζίνα για να με βάλουν να τραγουδήσω. Και σηκώθηκα, γιατί το δεύτερο πρόγραμμα είχαν πάλκο. Κάθεσα λοιπόν σε μια καρέκλα. Τραγούδησα, πιστεύω καλά, γιατί. Είπα ή δύο-τρία τραγούδια. Μας υποχρέωσες και μου φαίνεται και το «Γιατί καλή γειτόνισσα» πάλι. Δεν τολμούσα να τον κοιτάξω. Μόνο όταν τελείωσα και χειροκροτούσε ο κόσμος, γυρνάω να τον δω, να δω την αντίδρασή του. Και ήταν δακρυσμένος. Αυτή η εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Υπάρχει φωτογραφία. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ήταν σαν να μου έλεγε εκείνη την ώρα προχώρα. Άγγελε, εσένα που σε πρόλαβε πιο πολλά χρόνια στο τραγούδι, σου τα έχουνε. Εμείς κάναμε και παρατηρήσεις και τα λοιπά. Πολλές. Γιατί πέρα από μεγάλος τραγουδιστής, από ό,τι μαθαίνουμε και διαβάζουμε, ήταν και μάστορας μεγάλος. Μάστορας. Εντάξει, τώρα τι να πούμε τώρα για το Στράτο Γιονυσίου. Δηλαδή είναι. Νομίζω ότι για μένα εντάξει είναι ο μεγαλύτερος λαϊκός τραγουδιστής, δεν το συζητώ. Αλλά ήταν και πάρα πολύ καλός πατέρας. Ο πατέρας. Δηλαδή αγαπούσε πολύ την οικογένειά του και πια στο επάγγελμα, ας πούμε. Εντάξει, εγώ βγήκα κατά λάθος, μπορώ να πω, γιατί τώρα πού να βάλω στο μυαλό μου εγώ να βγω στο τραγούδι ενώ υπήρχε ο Στράτος Γιονυσίου, ας πούμε. Δεν μπορούσα να το βάλω στο μυαλό μου, δηλαδή. Έτυχε. Έτυχε και κάναμε μαζί, ας πούμε, μια πορεία γύρω στα 10 χρόνια. Μάτια, μεθυσμένα μάτια, τι να νοσταλγήσατε πάνω μου και σβήσατε. Μάτια, μεθυσμένα μάτια, τι να σας θυμίσω εγώ, τι να μου θυμίσετε τώρα που τα κρίσετε. Το κακό είναι ότι δεν δουλέψαμε μαζί. Αυτό το είχαμε συζητήσει να το κάνουμε το 91 του χειμώνα. Να πηγαίναμε πια σαν. Σχήμα. Στράτος Γιονυσίου, Άγγελος Γιονυσίου, ξέρω εγώ. Αλλά δεν προλάβαμε, δυστυχώς. Και συγγνώμη που διακόπτω. Ξέρεις κάτι, Σπύρο. Και εκείνη την εποχή, βέβαια, ακόμα πιο δύσκολο. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει πατέρας τόσο πολύ μεγάλο όνομα και ο γιος να κάνει παράλληλα κι αυτός μια τεράστια καριέρα όπως έκανε ο Άγγελος τη δεκαετία του 80. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν σχεδόν ακατόρθωτο. Άνοιξα το δρόμο στους γιους, εγώ, ξέρεις. Μετά βγήκαν όλοι γη. Αφού βγήκε ο Άγγελος, να βγούμε κι εμείς, άντε, πάμε. Κίνημα των γιών. Κίνημα των γιών. Θέμη Σταδαμαδίδη, καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα. Ευχαριστώ και εγώ που είμαι στην παρέα σας. Εγώ είχα την τύχη να είμαι δίπλα στο Στράτο, στο ξεκίνημά μου. Το σχήμα το θυμάμαι αυτό. Στη φαντασία. Ποιο, για πες. Όνομα, κανονικό όνομα, δηλαδή μαζί με το Στράτο. Στράτο Γιονυσίου, Θέμης Αδαμαντίδης και νομικός. Πίτσα, ναι. Νομικός, ναι. Πίτσα Παδοπούλου. Μπράβο. Κοιτάξτε, εγώ πάντα περίμενα πότε θα τραγουδήσει για να φουγώ έτσι από την κουρτίνα να ακούω, να τον βλέπω, να τον ακούω. Χαιρόμουν πάντα. Χαιρόμουν να τον βλέπω και να τον ακούω.
Δεν χόρτανα. Μάλιστα, να πω και ένα περιστατικό, αν μου επιτρέπετε. Κάποτε έκανα εγώ ένα CD, δίσκο τότε, και είχα δύο τραγούδια μέσα τα οποία για κάποιο λόγο δεν θα μπαίνανε στο δίσκο μου. Και εγώ, ας πούμε, λίγο άρπαξα και, ξέρεις, τα διεκδικούσα. Κάποια στιγμή μου λένε, ξέρεις κάτι, τ' άκουσε ο Στράτος και... Α, λέω, άμα είναι για το Στράτο, λέω, βγάλτε τα, λέω, στα πείω. Της γυναίκας η καρδιά. Άντε. Ναι, και το πέταξα τα σκεπάσματα. Και λέω, ας τα πάρει αμέσως, λέω, θα πάρει. Ο Στράτος, λέω, αλίμονα. Μάλιστα. Σεβασμός. Πάντα. Μεγάλος. Γιώργος Μαγαρίτης. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλησπέρα, Σπέρο. Τι γίνεται? Όλα καλά. Δεν μου λες... Αυτό που λέμε μάστορας, ας πούμε, έτσι, μάστορας. Αυτό που λέει για τις καταλήξεις, κτλ. Για το Στράτο. Πέραν του ότι αν ξέρει κανείς να τραγουδάει κτλ. Πώς γίνεται κάποιος μάστορας μόνος του χωρίς να διδαχτεί? Εσείς δεν τα διδαχτεί κατά πράγματα. Λοιπόν, εγώ δεν είχα την τύχη να συνεργαστώ με το Στράτο. Είχα όμως την άλλη την τύχη να τον δω σε μια ηλικία που ήμουν τότε 19 χρονών στο Φαλήρικο. Και θυμάμαι πολύ καλά, είχα πάει με μια παρέα, αλλά δεν είχαμε τα ψηλά να μπούμε μέσα και ήμασταν απ' έξω. Και ήταν και ο... Εσύ το θυμάσαι καλύτερα το θηρορό με το καπέλο. Πώς τον λέγαμε. Έτσι ήταν η θηρορή τότε με καπέλα. Μας διώχνανε κιόλας. Μας διώχνανε από έτσι και ακούω... Είχε ένας οξέ τότε ο Καζατζίδης, ο Συγκλίκα, έχουν τα χίλια σου. Και μόλις... Ο Σιναίδης το πρώτο είπε αυτό. Ναι, αλλά το είχε πει και ο Καζατζίδης. Το έκανε επιτυχία ο Καζατζίδης. Ναι. Και όταν το είπε ο Στράτος, λέω, αυτός είναι ο Καζατζίδης. Δεν είχαμε τότε, δεν είχαμε τηλεοράσεις να δούμε, να ξεχωρίσουμε τους τραγουδιστές. Κάνω έτσι από τη μάντρα και σκαρφαλώνω και άσε μας έδιωχνε ο... Τον βλέπω καμιά φορά να μας λέει είναι ο Στράτος Διονυσίου αυτός. Φοβερός τραγουδιστής και έχει πει και ένα τραγούδι του Τσιτσάνι τότε. Γιατί πήγαινα και έβλεπα του Τσιτσάνι εγώ πολλές φορές. Τι να πω τώρα, η πρώτη φορά είναι η ευκαιρία που μου δίνεται για αυτόν τον τραγουδιστή. Εγώ τον τοποθετώ δίπλα στο Στελάρα. Καλησπέρα, Χρήστο μου. Καλησπέρα, Σπύρο, ευχαριστώ που με κάλεσες για άλλη μια φορά στην μοναδική εκπομπή. Στη μοναδική εκπομπή σου, που είμαι εδώ παρέα με μια εκλεκτή συντροφιά. Να πω κι εγώ την γνωριμία μου με το Στράτο. Πρωτοδούλεψα μαζί του μια σεζόν σε ένα κέντρο στο Καν-Καν το 70-71 σεζόν, έτσι. Και με το φίλο σου νομίζω εκεί θα διαφωνήσουμε. Ήταν ήδη φίρμα ο Στράτος. Ήταν... Ρίχω διά Στράτα μου και ναι, τι δεν κάνω. Ναι. Μπράβο, ναι. Και με μαέστρο τον Μπλέσα μάλιστα. Και σαν άλλο όνομα ήταν ο Πουλόπουλος. Ήταν μια... Α, είχαν συνυπάρξει. Ναι, βέβαια. Στρατός. Ναι, ναι. Και η Κουμιώτη ήταν. Η Κουμιώτη ήταν, μπράβο. Είδες το θυμάσαι, Άκη. Και έπαιζα μαζί τον Μπάσπετο, σαν μουσικός. Και βέβαια κάναμε και κάποια τραγούδια σε δίσκους. Κάναμε ένα λαμπρό δίσκο σε στίχους του Προέδρου, του Λευτέρη, το Σαλονικιό, που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα ήθελα να πω ότι ο Στράτος για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Πάντα το έλεγα και το λέω και τώρα. Τον θεωρώ, ας πούμε, σαν απόγονο του Στράτου Παγιουμτζή, ας πούμε. Δηλαδή ένα σπλάχνο του πραγματικού λαϊκού τραγουδιού. Που μύριζε Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πως ήταν μέγας τραγουδιστής και ήταν και πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Ήταν ένας γνήσιος μάγκας της εποχής, ο οποίος αυτό που πίστευε το έλεγε ανοιχτά και δεν έκρυβε τίποτα. Πάμε να πούμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε μετά. Γιώργος Μαργαρίτης, στο σταθμό του Μονάχου και να είχα το κουράγιο. Είχαμε. Μαύρη μοίρα μου, μάνα κακό μοίρα μου. Όπου να είναι
Ακρόπολης θα φτάσει, να τα και να κατεβάσει ένα φίλο ή γνωστό στο σταθμό του Μονάκου. Με πέταξε ακόμη η μαύρη μοίρα μου, μα να κακό μοίρα μου. Πέταξε ακόμη η μαύρη μοίρα μου, μα να κακό μοίρα μου. Κάθε άνθρωπος και γλώσσα, ποιον ξέρω ποιος με ξέρει, αφιλοξενά τα μέρη, παγωμένες οι καρδιές. Η μαύρη μοίρα μου, μα να κακό μοίρα μου. Στο σταθμό του Μονάκου με πέταξε ακόμη μοίρα μου, μα να κακό μοίρα μου. Δίπλα μου λαγό κοιμάται ένα σκύπι πεινασμένος, ένα νεκρός μεθυσμένος, τα ναυάγια σωρώ. Στο σταθμό του Μονάκου με πέταξε ακόμη η μαύρη μοίρα μου, μα να κακό μοίρα μου. Στη δική σου γειτονιά με αγωνίες και καημούς έχω χορτάσει. Είχα τα μάτια μου κλειστά και δώσα βάση. Πόσο μου κάνεις κακό, τι μου έχεις δώσει και τι πήρες κάτσε μέτρα. Είχα λουλούδια στην καρδιά και εσύ μια πέτρα. Να είχα το κουράγιο την αγκαλιά
το κουράγιο την αγκαλιά σου να την απαριόμουνα. Να είχα το κουράγιο στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουνα. Στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουνα. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Συνεχίζουμε τις καλησπέρες. Γιώργος Παπαστεφάνου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Σου φαίνεται παράδοξο που σε καλέσαμε? Φαντάζομαι ότι θα το ξέρεις ότι υπήρξε μεγάλο σταυμασίες του Στράτου. Ναι. Πραγματικά τον θεωρώ έναν από τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές, ο τελευταίος της μεγάλης εκείνης γενιάς, ο οποίος είχε το προνόμιο να είναι επίκαιρος και όρθιος μέχρι το τέλος. Και βέβαια εγώ τον παρακολούθησα, συνέπεσε το ξεκίνημά μου στο ραδιόφωνο να είναι σύγχρονο με το δικό του ξεκίνημα στους δίσκους. Μετά τον παρακολούθησα στα κέντρα από το Σουμού που λέγαμε πριν. Τον έζησα πολύ το Στράτο. Και βέβαια με τον Στράτο με συνέδεσε και μια τηλεοπτική παρουσία, μια τηλεοπτική εκπομπή. Το 1982... πήρα στο σπίτι του στο Χίλτον, εκεί που έμενα στην περιοχή του Χίλτον, και μου έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν τόσο αληθινός, τόσο αυθεντικός. Για μια εκπομπή, είναι μικρά πορτρέτα λεγόταν. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν πόσο συναισθαλμένος, δηλώς θα έλεγα, σχεδόν ντροπαλός, ήταν αυτό το μεγάλο όνομα του τραγουδιού μπροστά στην κάμερα. Βλέπεις λοιπόν, Στράτο, πώς αλλάζουν οι καιροί. Σήμερα οι διάφορες νεανικές κομπανίες, λαϊκές κομπανίες, τραγουδούν εκείνα τα ανατολίτικα, ινδικά, ινδοπρεπή κλπ. Τραγούδια και ο κόσμος τα δέχεται με πολύ αγάπη. Ενώ στο δικό σας τον καιρό, γύρω στο 60, όταν τα τραγουδούσατε εσείς, σας κατηγορούσαν ότι λέγατε τραγούδια της παρακμής, που ήταν επικίνδυνα για το γούστο του λαού κτλ. Να σου πω, εκείνη την εποχή ήταν η μόδα, ας πούμε, αυτό το είδος του τραγουδιού. Συγκεκριμένα δηλαδή. Παίζονταν τα έργα της Ναργκής. Και μέσα εκεί είχε πάρα πολλά τραγούδια και ωραίες μελωδίες, ας πούμε, που τα τραγουδούσε η ίδια η Ναργκή στο έργο. Και φυσικά αυτά τα έργα ο κόσμος τα κυνηγούσε, ο λαός δηλαδή. Εκεί επάνω οι συνθέτες οι δικοί μας πήγαν και αντιγράψαν τη μουσική. Γράψαν 2-3 τραγούδια που έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε, όπως το «Καρδιά μου καημένη, πολ βαστάς και δε ραγίζεις, στο ψεύτη ντουνιά, τόση απονιά που αντικρίζει». Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, έτσι όπως τον έζησα και όπως τον αγάπησα. Και βεβαίως αυτή την αρενοπή και στιβαρή φωνή την κληρονόμησαν και τα παιδιά του. Και νομίζω πως υπάρχει και τρίτος που... Ο Διαμαντής. Που δοκιμάζεται στο τραγούδι. Βέβαια, δυναστεία. Ήταν υπέροχος ο Στράτος. Ο Στράτος είχε αυτό που, πέρα από το ξέρεις, που καταρχάς οι Έλληνες έχουμε αυτό το πράγμα, το αυτός ή αυτός. Και αυτός και αυτός, τι θα πει αυτός. Ναι, αυτός, ναι. Ναι. Αλλά είχε φανατικούς όμως, ωστόσο. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που σου λέγανε, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι πολύ μεγάλος ο Καζαντζίδης, ο Γαβαλάς. Εγώ Διονυσίου όμως, ορκισμένη. Καλησπέρα, Γιώργο Παρτσαλάκη. Καλησπέρα. Τι γίνεται, φιλέ? Λοιπόν, 1973 στη Ρόδο. Νέος ηθοποιός, χαρούμενος, ευτυχισμένος, νέος, βασικό, παραμένω, αλλά δεν έχει σημασία. Και τραγουδάει σε ένα κέντρο το Copacabana. «Πάρω τι θέλεις, παλιατζή» και δεν ξέρω... Ναι, και γίνεται, αρχίζει ο Γιώργος να χορεύει κάτω ο γονατιστός και να σκίζονται τα παταλόνια από τα ποτήρια και τέτοια. Μια στιγμή που... Ήμουν ευτυχισμένος, γιατί ήμουν νέος, γιατί ξεκίναγα το θέατρο, γιατί ήμουν χαρούμενος, γιατί. Με συνοδεύει λοιπόν ο Διονυσίου από τότε, όταν είμαι ευτυχισμένος και όταν είμαι και πάρα πολύ δυστυχισμένος, γιατί έχουν περάσει και τέτοιες στιγμές, δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί. Πότε. Εμένα μου έχει συμβεί, ναι. Οπότε
οι άνθρωποι έχουν, οι μεγάλες τους στιγμές είναι πολύ μαύρες και πολύ άσπρες. Είναι ευτυχισμένες και δυστυχισμένες. Όλα τα άλλα είναι περίπου. Ένα πράγμα που είναι μεγάλος χρόνος, βαρετός. Αλλά αυτές οι αιχμές στηρίζονται από τέτοιους ανθρώπους και στηρίζονται γιατί έχουν καταθέσει την ψυχή τους. Δηλαδή ο Διονυσίου δεν είναι θέμα ούτε τεχνική, ούτε αυτό που λέτε μάστορας και τέτοια. Όλα τα καταλαβαίνουν και μεγάλη φωνή ήταν κτλ. Αλλά την ψυχή και η ψυχή έχει δικό της χρώμα. Δεν μοιάζει. Η κάθε ψυχή είναι πολύ ειδική περίπτωση. Όταν καταφέρει λοιπόν ένας άνθρωπος και μέσα από τη δουλειά του δίνει την ψυχή του, εκεί μπορεί να κουμπίσει και στον πόνο και στη χαρά και να καθορίσει ανθρώπους. Πάμε. Με Νικολόπουλο ξεκινάμε. Με σκότωσε ο Άγγελος ο Διονυσίου. Γιατί την αγαπούσα, γιατί την είχα πάντοτε ψηλά, γιατί μέσα στα μάτια την κοιτούσα, για να τη βλέπω μόνο να γελά. Για πάμε ρε παιδιά. Σε συγχωρώ, ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι. Καλύτερα μονάχος μου ελεύθερο σπουργίτη. Και μη ρωτάς που πάω, μη ρωτάς που ζω. Φτάσαμε στο χωρισμό και μη ρωτάς που πάω, μη ρωτάς που ζω. Φταίς εσύ που φτάσαμε στο χωρισμό. Τα μάζεψα τα πράγματα και φύγα από το σπίτι. Καλύτερα μονάχα
άρχος μου ελεύθερο σπουργίνι. Φτάνουνε τα βάσανα, έχω και τα δικά σου. Βρε τα μάζεψα τα πράγματα και φεύγω μακριά σου. Τα μάζεψα τα πράγματα και φύγα από το σπίτι. Καλύτερα μονάχος μου ελεύθερο σπουργί. Έχουμε μαζί μας το χορευτικό Μιλό Τρικάλων απόψε. Καλώς στα παιδιά. Συνεχίζω τις καλησπέρες. Νατάσα Ράγιου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο μου. Λοιπόν, στην νεότερη Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, η έννοια, κύριε Παπαστεφάνου, της διονυσιακής λατρείας έχει πάρει μια άλλη διάσταση. Έτσι, είχαμε τη διονυσιακή λατρεία που ξέρουμε από τα αρχαία. Πλέον, τα τελευταία χρόνια, διονυσιακή λατρεία, μην λατρεύουμε στην Αστό Διονυσίου. Εγώ δεν έχω να σας περιγράψω σκηνές με το Στράτο Διονυσίου, γιατί είμαι πολύ νεότερη, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν τον πρόλαβα. Αλλά έχω να σας περιγράψω σκηνές με τον Άγγελο στην ΕΡΤ, πάλι πότε, παλιά, τότε, και με τον Στέλιο, όχι με τον Διαμαντή. Αλλά φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος που έχει τραγουδήσει και έχει πάρει όλες τις γυναίκες της Ελλάδας, το «Η γυναίκα της καρδιάς είναι μια άβυσσος». Τις πήρε όλες τις γυναίκες. Τελείωσε αυτό. Και μετά. Το βρέχει φωτιά στη Στράτο μου πήρε όλους τους άντρες. Τα έχει τραγουδήσει όλα. Τα έχει πει όλα. Πέρα από αυτό, σε τι ποσοστό και τα τρία παιδιά ενός τραγουδιστή έχουν καλή φωνή για να είναι τραγουδιστές. Δηλαδή, αυτό λέμε, δεν ξέρω. Είναι δυνατό τρία στα τρία. Πολύ καλή, πολύ καλή. Αυτό... Απίστευτο. Ήταν έντονο. Καλό γονίδιο, καλό γονίδιο. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Πατούλης. Καλημέρα, καλησπέρα σας. Τι, Γιώργο. Καλά. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν χαίρομαι σε αυτή την εκλεκτή πολιτιστική παρέα που βρίσκομαι κι εγώ. Εντάξει, μας τα χαλάει λίγο ο Κωνσταντίνο εκεί, ο Παναβάζελος, αλλά είναι φίλος μας. Είναι και δημότης, έτσι δεν είναι. Είναι δημότης και θα έλεγα ότι χαίρομαι γιατί και ο Στέλιος είναι κάτοικος, είναι αλλού δημότης, στο Μαρούσι. Έτσι. Και θα πω ότι εμένα με τον Στράτο του Διονυσίου δεν με σύνδεσαν προσωπικές σχέσεις, αλλά και ως φοιτητής και ως τότε νέος γιατρός, πάντα σιγοτραγουδούσα με τα τραγούδια του. Θεωρείται, θα έλεγε κανείς, από τις βαριές, καλές, αντρικές, λαϊκές φωνές, οι οποίες είναι ανεξίτηλες, χαραγμένες και μέχρι τώρα οι πάντες τραγουδάμε όλα τα τραγούδια του όταν τα ακούσουμε. Και αυτό που εγώ θυμάμαι είναι όταν ο Στέλιος, ο Διονυσίου, είχαμε κάνει μια πολιτιστική βραδιά, κάνουμε πολιτιστικές βραδιές το καλοκαίρι και όταν είχε έρθει και μας τραγούδησε πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, λέω θα γεμίσει το θέατρο, ένα θέατρο 1500 ατόμων, αλλά υπάρχουν και όρθιοι. Δεν είχα ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία. Θα έλεγα ότι ήταν ένα θέατρο με ορθίους, τραγούδησε τα τραγούδια και του πατέρα του και δικά του. Και πραγματικά έκανε πολλούς χαρούμενους μαρουσιώτες. Θα έλεγα το επόμενο στοιχείο που μας συνδέει. Ξέρετε, καμιά φορά με όλα αυτά, με τους πολίτες μας, ερχόμαστε και εμείς σε μια διαδικασία ευθυμίας. Πολλές φορές γίνεται. Πώς έχουν συνδέσει το τραγούδι όταν πάω στα ΚΑΠΗ, όταν θα πάω σε μια εκδήλωση,
το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου «Βρή φωτιά η στράτα μου» και όταν βλέπουν και λένε παραγγελιά, με βάζουν υποχρεωτικά και χορεύω, δεν φεύγω αλλιώς. Α, μας δίνεις ιδέες τώρα. Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα. Κατά τα άλλα, θα έλεγα ότι το Μαρούσι έχει πάρα πολύ συνδεθεί με τον πολιτισμό, με την προσπάθεια όλοι οι τραγουδιστές και βεβαίως ο Στράτος μπαίνει πάντα μέσα στην διαδικασία του πολιτισμού. Έχουμε κάνει και καλοκαίρια, τώρα κάνουμε και πολιτισμό την Άνοιξη μέσα στο θέατρο του Υπουργείου. Πολλές δραστηριότητες γύρω από το ελληνικό τραγούδι και μπράβο σας, παρακολουθώ. Θεωρούμε, Σπύρο, ότι πρέπει συνεχώς να δίνεις διέξοδο στον κόσμο και με φτηνό τρόπο και με δωρεάν τρόπο, αλλά και συγχρόνως να κρατάς ανεξίτηλες όλες και τις φωνές, αλλά πολύ περισσότερο τις δημιουργίες. Έχουμε και σπουδαίους δημιουργούς, όπως ο Χρήστος Νικολόπουλος εδώ. Θα λέγε ότι έχει συνδέσει σχεδόν όλους τους τραγουδιστές. Αυτό εγώ μπορώ να θυμηθώ ή να φανταστώ. Και αυτό πρέπει να το κρατάμε ζωντανό. Και η τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι μπορούν να το κρατούν ζωντανό και αυτό κάνουμε. Και θα έλεγα όμως, Σπύρο, επίσης, ότι τουλάχιστον στο Δήμα Μαρουσίου δημιουργούμε και πολιτισμό μέσα από τους ανθρώπους. Δηλαδή πολλοί διδάσκονται τραγούδι, χορό, ζωγραφική, διότι όλα αυτά τελικά είναι η ζωή και πρέπει να δίνεις αυτές τις διεξόδους. Και αυτό το κάνουμε όσο μπορούμε. Μπορείτε πολλά και μπράβο σας, παρακολουθώ. Αλλά να σου πω, και προλαβαίνεις και με τον Ιατρικό Σύλλογο και ασχολείσαι. Πώς τα προλαβαίνεις? Δύσκολο. Όποιος θέλει να παράγει έργο, τα προλαβαίνει όλα. Θέμη Σταδαμαντίδης, αγάπη μου επικίνδυνη. Για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ωραίο. Έλα. Ξαναγύρισες, συγγνώμη να μου ζητήσεις κι απάνω που σε λησμόνησα ό,τι μου κάνες να μου θυμίσεις. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου, ερήπιο με κατάντησες με τον άπιστο το ερώτα σου, ερήπιο με κατάντησες με τον άπιστο το ερώτα σου. Να φύγεις και να μ' αφήσεις, δεν έχω πια άλλο τίποτα, μόνο ερήπια για να γκρεμίσεις. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου, με τον άπιστο τον ερώτα σου, ερήπιο με κατάντησες
με τον άπιστο το νερό σου. Τα βάσανα μου ένα φορτίο που τα πηγαίνω εδώ και εκεί. Άνθρωπο ψάχνω αλλά δεν βρίσκω το Συνεχίζω τις καλησπέρες. Καπετάνισα, έχει ανοίξει ο καιρός και δεν κρατιέμαι, αγάπη μου. Έχει ανοίξει. Και χαίρομαι και πολύ που σε βλέπω. Δηλαδή. Και εγώ χαίρομαι πάντα, εξαιτίας και όλες αυτού. Και τώρα ειδικά που είσαι στον Α και σε βλέπουμε ακόμη πιο πολύ και σκύβεις και όλα. Λοιπόν, εγώ είχα κάποια συγκεκριμένα βιώματα σε σχέση με τον Στράτο που βεβαίως δεν πρόλαβα να τον δω ποτέ ζωντανά. Αλλά θυμάμαι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήταν όταν ήμασταν νεολαία κι εμείς και πηγαίναμε στα ραμπετάδικα ή στα μαγαζιά, όταν έπαιζε τραγούδια του Στράτου, ξέρεις, λέγανε όλοι Στράτος. Με αυτή τη βαρότητα. Τώρα είναι Στράτος. Αυτό, σταματάμε, respect. Και αυτό ήταν και το υπέροχο, έτσι, και για, για τους νέους εκείνης της γενιάς ιδιαίτερα, μιας μεταβατικής γενιάς, που είχε αρχίσει πάλι να έχει μια σχέση με το ρεμπέτικο, αλλά πάντα ο Στράτος είχε μια ξεχωριστή θέση σε αυτή τη γενιά. Και ήταν πάντα, βέβαια, διαχρονικός. Δρόμο, δικό του κανονικό δρόμο, λεωφόρο, τι δρόμο. Επειδή μου βάζει συνέχεια, μου κάνει παρατήρηση συνέχεια. Μαρία Νικόλτς, η γυναίκα Μαρία Νικόλτς. Ξέρω, ήρθαμε μαζί. Ναι, δεν ξέρω, δεν λέω αν την ξέρει. Μου λέει, δεν λες τα ονόματα. Γιατί δεν λες τα ονόματα. Λοιπόν, καλησπέριζω την κυρία Ντίνα Νικολάου. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλώς μας ήρθες. Καλησπέρα σε όλους.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά, ξέρεις, απολαμβάνω πάντα τα καλέσματά σου, αλλά το απόψινό είναι, νομίζω, ιδιαίτερο όνειρο. Σε μια τέτοια παρέα, σε μια τόσο εκλεκτή παρέα, αφιέρωμα στο Στράτιο Διονυσίου. Τι να πει κανείς, μόνο απολαμβάνει. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, και εμείς. Δημήτρης Μανιάτης, γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Χαίρομαι που μας δούμε. Πες πράγματα. Εσύ θα πεις πράγματα τώρα, ξέρω. Εντάξει, τι να πω. Εγώ τι να πω. Όταν είναι η ζώσα μνήμη εδώ και ιστορία, μόνο χαρά έχω. Αυτό μπορώ να παρατηρήσω στο Στράτο. Τρία έτσι γρήγορες παρατηρήσεις ήθελα να κάνω. Γιατί τώρα ακριβώς αυτό που αποκτάει αξία πια, που οι άνθρωποι έχουν φύγει τόσα χρόνια, έρχεται και προσπαθεί να αποκαταστήσει τα πράγματα κάπως και η έρευνα πλάι στο βίωμα. Είναι ακριβώς ότι από το 59 που πρωτοδισκογραφεί το Παράγκες και Παλάτια, μέχρι και το 90 που πεθαίνει που δισκογραφεί μέχρι τέλους, μαζί με τον Πάνο Γαβαλά είναι οι τραγουδιστές που έχουν την πιο πυκνή διαρκή παρουσία στα Πάλκα. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, ο Στράτος Διονυσίου υπηρέτησε τους μεγαλύτερους λαϊκούς συνθέτες. Από τη γενιά του Κατινάρη, Καρανικόλα, Τσιτσάνη βεβαίως και στα Extended Play, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ιστορία επανεκτελέσεων τη δεκαετία του 60 που ο Στράτος πρωταγωνιστεί, έχει πει την αχάριστη υπέροχα. Υπάρχει βεβαίως η μεταγενέστερη γενιά, εκείνο ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Αθανάσιος Πολυκαδριώτης, ο Σούκας και άλλοι συνθέτες. Ο Στράτος έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Έχει μια ευρία γκάμα, έχει υπηρετήσει όλους σχεδόν τους πολύ μεγάλους λαϊκούς δημιουργούς και έχει μια βραδύκαυστη παρουσία στο λαϊκό τραγούδι. Ο Στράτος κάνει επιτυχία τρομακτική μετά τον Ακυπάνου, που διεισδύει σε ευρύτερα ακροατήρια, και όλη τη δεκαετία του 80 είναι ο κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο έχει να κάνει με την ίδια την παρουσία του σε αυτό που λέμε τραγούδι, με την έννοια ότι εκτός από την τονική ακρίβεια, την εκφραστικότητα και το στιβαρό της φωνής, υπάρχει ένα στοιχείο, το οποίο θέλω έτσι να το θίξω. Ο Στράτος είναι ο αγαπημένος και των γυναικών. Οι γυναίκες και οι νεότερες λατρεύουν το Στράτο Διονυσίου. Ναι, γιατί εκφράζει τη μελαγχολία που νιώθουν οι άντρες για τις γυναίκες. Ακριβώς. Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι για τον ντύσιμό του. Το λέω γιατί μεγάλο κομμάτι των νέων καλλιτεχνών σήμερα δεν ντύνεται καλά, δεν σέβεται το κοινό. Ο Στράτος Διονυσίου, εκτός ότι υπήρξε ράφτης ο ίδιος, και άρα είχε μια εμπειρία και μια. Ο Άγγελος και ο Στέλιος το ξέρουν καλύτερα αυτό. Είχε ένα θέμα με τον ντύσιμο. Αυτό δεν είναι τυχαίο για τον παλιό κόσμο. Κουβαλάει ένα κώδικα αυτό. Δεν είναι κακό ένας άντρας να είναι ωραίος και να ντύνεται ωραία και να μιλάει ωραία στις γυναίκες. Γιατί έχουν τόσα χρόνια που έχουν περάσει και λέμε ακόμα για το Μιτσάκι, για το Χιώτη και για το Διονυσίου. Ακριβώς. Ναι, βέβαια. Τι να συζητήσουμε. Να κάτσει, ξέρεις, ετοιμαζόταν. Έκανα ακριβώς τις ίδιες κινήσεις, ξέρεις, κάθε βράδυ με στην Μαρίνη. Ναι. Και ντυνόταν, ήταν έτοιμος να. Γεροτελεστία. Γεροτελεστία. Μάλιστα. Να καλησπέρισουμε τα πιτσιρίκια. Που εξακοήστα γνωρίζουμε βέβαια στο Στράτο Διονυσίου, αλλά πολλά έχουν να μάθουν και φαντάζομαι θα ευχαριστούνται που ακούνε ιστορίες απόψε. Η κυρία Κέλλη Καρυπίδη. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου, Κέλλη. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε με τη φιλενάδα μου, τη Φιλίπα, το άλλο πιτσιρίκι. Εγώ έχω μια μικρή σύνδεση με τη δυναστεία. Ήμουνα συμμαθήτρια με τον εγγονό. Α, μάλιστα. Οπότε ένα. Έχει τα πλώσει πλοκάμια παντούρες. Παντού. Ναι. Υπάρχει το πλοκάμι, ναι. Μετά τους Παπαδρέου και τους Καραμαλίδες αρχίζουν Διονυσίου. Διαχέονται να πούμε. Που βέβαια υπήρχε έτσι και αυτή η ενέργεια που είχε αυτό το παιδί, ακόμη και στο δημοτικό δεν θυμάμαι και πολύ καλά, τα έχω και λίγο χαμένα, αλλά όσο θυμάμαι τέλος πάντων, νομίζω ότι έβγαινε όλο αυτό το οικογενειακό, έβγαινε και το ζούσαμε όλοι τότε στο δημοτικό. Πολύ έξυπνο βλέμμα και πολύ ανήσυχο πνεύμα. Έτσι είναι ακόμα. Έτσι είναι ακόμα, ναι. Λίπα Πασχαλίδου, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω που μας καλέσετε στην εκπομπή. Να πω ότι γενικά είναι μεγάλη μου τιμή που είμαστε στο συγκεκριμένο αφιέρωμα, γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης θεωρώ ότι ήταν από τις μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Έχω μεγαλώσει ακούγοντάς τον, γιατί οι γονείς μου ήταν θαυμαστές του. Και ζηλεύουν τώρα που μας βλέπουν. Και ζηλεύουν πάρα πολύ. Επίσης είχα την τεράστια τύχη, να το πω, να κάποια περίοδο συνεργάστηκα με τον πατέρα μου και είχε έρθει και στο σπίτι μας να πάρει κάτι χαρτιά και τον κοίταγα, γιατί ήταν πραγματικά αρχόντο άντρας. Δηλαδή είχε μπει μέσα στο σπίτι μας και εγώ ήμουν ένα παιδάκι και τον κοίταζα έτσι. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για μένα. Και λυπάμαι πάρα πολύ δυστυχώς που έχει φύγει, αλλά το καλό είναι ότι υπάρχουν άξιοι αντικαταστάτες, μέχρι και ο εγγονός, ο Διονυσίου Στράτος. Έχει εξαιρετική φωνή, παρόλο που δεν την έχει αξιοποιήσει. Και γενικότερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευχαριστούμε που μας καλέσατε αυτό. Ντένια Κουρούση, γεια σου Ντένια μου. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Για μένα, σαν μια νέα τραγουδίστρια, ο Στράτος Διονυσίου είναι μεγάλος δάσκαλος. Τον έχω μελετήσει πάρα πολύ. Τι να πω εγώ κάποτε είχα ακούσει όταν ήμουν πιο μικρή
ότι όταν έβγαινε λέει ο Στράτος Διονυσίου στο πάλκο, ας πούμε, στην πίστα, ήταν σαν να έβαζε γκόλ ο Παναθηναϊκός. Έτσι είχα ακούσει. Έτσι μου το είχαν περιγράψει. Παρόλο που εγώ είμαι θρύλος, έτσι. Αμίλα, αγαπητοί μου, αμίλα, πες τα. Εγώ είμαι Βέρα Πυραιώτησα, είμαι θρύλος, αλλά είχα ακούσει. Αυτό το κρατάμε, αυτό το κρατάμε. Κώστας Χαρδάλης, γεια σου φίλε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να τιμήσουμε το μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, τον Στράτο Διονυσίου. Εγώ σαν νεότερος τραγουδιστής, τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας μετέδωσε το λαϊκό τραγούδι όπως είναι και όπως θα έπρεπε να είναι. Και σαν παρουσία και σαν ερμηνεία. Τον έβλεπες και ψάρωνες. Αυτή είναι η λέξη, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Σε καθήλωνε. Το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω να το θυμάστε εσείς. Εγώ δεν μπορώ να πηγαίνω σε κηδείες και τα λοιπά, ειδικά τότε είχα χάσει τον πατέρα μου και δεν μπορούσα, αλλά δεν γινόταν να μην πάω στο στρατό. Πήγα λοιπόν στο στρατό και θέλω να το συνδέσω με αυτό που έλεγα, ότι είχε φανατικούς. Θυμάστε, χιλιάδες κόσμο, είχε ασφυκτικά όλα, έτσι, ασφυκτικά. Δίπλα μου είχε πιάσει την κουβέντα ένας γεροντάκος με τον μπαστούνάκι του και την τέτοια του, που είχε έρθει από το... σαν παντόφλες φοράει κάτι τέτοια. Το σκάσε από το σπίτι του γιατί δεν τον άφηνε ο γιος του και είχε έρθει από τη Λάρισα με το τρένο. Να έρθει για να παραστεί εκεί και να σηκώθει να φύγει πάλι. Φανατίλα, φανατίλα. Ήτανε πολύ, ναι. Ήτανε... Πάμε που μου κάνει ένα τραγουδάκι. Βεβαίως. Πάμε. Πέταξα τα σκεπάσματα και φορέσα ό,τι βρήκα και μες στη νύχτα με βροχή τρεις παρά δέκα βγήκα. Ρωτάω καρδιά μου που με πας, μου λέει σε εκείνη που αγαπάς. Καλύτερα μαζί σου και τρελό. Παρά μοναχός μου και λογικός. Καλύτερα μαζί σου και τρελός. Παρά μοναχός μου και λογικός. Στα προχώνερα και με δέρνε τα γυάλι. Μα μόνο η αγάπη σου εμένα ναι με νοιάζει. Ρωτάω καρδιά μου που με πας, μου λέει σε εκείνη καλύτερα μαζί σου και τρελό. Μοναχός μου και λογικός. Άμε! Καλύτερα μαζί σου και τρελός. Παρά μοναχός μου και λογικός. Ευχαριστώ πολύ. Ξεφιλίζοντας απόψε
τα όνειρά μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και θυμήθηκα για σένα, ναι, πως δάκρυσα. Μα δεν θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου, ούτε τον ήχο της φωνής σου δεν θυμήθηκα, και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ, αποκοιμήθηκα. Και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ, αποκοιμήθηκα. Αν σ' αγάπησα απόψε δεν θυμάμαι, και αλήθεια σου το λέω δεν λυπάμαι. Κάποιο δάκρυ μου αν κύλησε για σένα, ναι, πες πως ήταν κάποιο δάκρυ για κανένα, ναι. Μα δεν θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου, ούτε τον ήχο της φωνής σου δεν θυμήθηκα, και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ, αποκοιμήθηκα. Και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ, αποκοιμήθηκα. Ένα υπέροχο τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου, ο οποίος τόλης στάθηκε, μόλις πέρασε ένα ζόρι που πέρασε στο στράτο, στάθηκε πολύ φίλος δίπλα του. Μάγκας, αρσενικό, άντρας, πολύ καλές συνεργασίες φίλος, μαζί. Πολύ καλές συνεργασίες. Και του γράψε και αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγινε τότε χαμός. Του Θεόπουλου. Αυτό βγαίνανε μαζί στα Δειλινά, βγήκανε μαζί, όταν το έγραψε. Στα παλιά Δειλινά, όταν πέρασε και μια περιπέτεια ο πατέρας μου, μια περιπέτεια ο Τόλης. Και βγήκανε, άνοιξε το πρόγραμμα με αυτό το ντουέτο. Και 10 λεφτά ήταν ο κόσμος όρθιος. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Χειροκροτάγανε, μέχρι και περιστημούνα μέσα. Και ήταν ένας που είχε φέρει ένα κυβότιο, το άνοιξε και πετυχθήκανε 30 περιστέρια άσπρα μέσα στο μαγαζί. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Είδες πώς λειτουργούσαν αλλιώς οι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι.
Ωραίες στιγμές. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Πάμε, ρε Κωστά. Κύριε Πατούλη, με τον Σόρι είπαμε. Παιδιά, για σας. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Και για σένα. Συγχωράμε
σου κλαίω. Πριν από λίγο χώρισα, δεν έχω που να πάω. Πριν από λίγο χώρισα και σαν τρελός γυρνάω. Πήγαινε με όπου θέλει. Έλα, Κώστα, Κώστα. Αφού για σένα είμαι ξένος τώρα πια και δεν χωράω στη δική σου τη καρδιά, θα φύγω σαν ένας θεός ξεθοριασμένος, ξένος για πάντα ξένος. Εγώ που ήμουνα θεός θα φύγω τώρα σαν τρελός, θα φύγω σαν γυμνημένος. Εγώ που ήμουνα θεός θα φύγω τώρα σαν τρελός, αποκλήρως και πικραμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Εγώ ξένος που σ' αγάπησα πολύ κι απ' την αγάπη έχω τόσο πικραθεί, θα γίνω τώρα ένας σταθμός λησμονημένος, ξένος για πάντα ξένος. Εγώ που ήμουνα θεός θα φύγω τώρα σαν τρελός, θα φύγω σαν κυνηγημένος. Εγώ που ήμουνα θεός θα φύγω τώρα σαν τρελός, αποκλήρως και πικραμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Αποκλήρως και πικραμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Μπράβο, παιδιά! Μαζί μας απόψε χορεύουν επίσης χορευτικές ομάδες από τους Δήμους Αγίου Ιωάννου Ρέντι και Νίκιας και από το Δήμο Καλατσίου. Μπράβο, ρε παιδιά! Άντε, είσαι βίβαν. Ντένια, πίνε, πίνε, γιατί δεν πάμε καλά. Γεια μας, γεια μας, γεια μας, παιδιά. Κύριος Παπαστεφάνου είναι αγαπημένος άνθρωπος, αλλά είναι και πάρα πολύ αυστηρός. Μου λέει, πες το εσύ και ας το ξέρουνε. Λοιπόν, αφιέρωμα στρώ του Διονυσίου. Και συνεχίζουμε με Μαργαρίτης. Γιώργος Μαργαρίτης, φύγαμε. Τα πήρες όλα. Thank you.
δεν θέλω να γυρίσεις και ας με καίει τόσο, παράτα με να ζήσεις, δεν έχω να σου δώσω. Τα πήρες όλα και φύγες, μα απ' το καημό δεν ξέφυγες. Σε πνίξανε οι πίκρες. Τα πήρες όλα και φύγες, τίποτα δεν έδωσε, γιατί εσύ δεν είχες. Θέλω να γυρίσεις, αλήθεια σου μιλάω, τη χωριά τη κοντά σου, το ίδιο θα πω. Τα πήρες όλα και φύγες, απ' το καημό δεν ξέφυγες. Σε πνίξανε οι πίκρες. Τα πήρες όλα και φύγες, δεν έδωσες, γιατί εσύ δεν το σπίτι που το βλέπεις σκοτεινά, το παλιάζει απόψε να την περιμένει, για να μαζέψει ακόμα ό,τι μένει από μια αγάπη που χτύπη και σκληρά. Από το μαύρο χωρισμό τη συμφορά. Παλιάτσι.
Πάρ το τσουβάλι και έλα μέσα παλιάτσι. Έχω ενθυμία πολλά να το γεμίσει. Μάζεψε όλες τις σκληρές μου αναμνήσεις. Δεν έχω δύναμη να βλέπω τα παλιά που μου θυμίζουν μια καμένη αγκαλιά. Για μαζί πάρε ό,τι θέλεις παλιάτσι. Άντε εισβήμαν. Γεια μας, παιδιά. Γεια μας. Γιώργο, στο γυάλινο λες, Διονυσίου. Στο γυάλινο. Τα καλύτερα. Τα πιο καλά τραγούδια λέμε και. Αυτά που λέω σήμερα εδώ τα λέμε και εκεί. Τα λες και εκεί. Πάντα. Ο Στράτος γνωρίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή από την Κεσαριανία, από το Βύρωνα, από τη Γούβα, ακόμα το Παγκράτη, όλο και τα παιδιά του. Ακόμα ξέρουν ότι ήταν ο πολύ αγαπημένος μου τραγουδιστής. Και είχε και τη μερίδα του Λέοντος από το κάθε πρόγραμμά μου πριν κάνω δική μου δισκογραφία. Και χαίρομαι και ιδιαίτερα που είπε και κάποια τραγούδια τα οποία είχαν ετοιμαστεί για μένα. Ναι, για να μην τρώω και τον χρόνο τώρα. Δεν τα είχα τραγουδήσει εγώ. Και όπως θα πούμε αργότερα, το Υποκρίνησε. Το Υποκρίνησε ήταν το πρώτο τραγούδι που είχα κάνει πρόβα με τον Τάκη το Σούκα. Σωρά, ε. Και ήταν τρία στη σειρά. Ήταν το Υποκρίνησε, ήταν το Εσύ μιλά στην καρδιά μου, ήταν το Γύρνα πίσω σε κετεύω. Οπότε λέει ο Τάκης, ποιο να μου ζητάει ένα τραγούδι ο Στράτος, ποιο να του δώσω. Μάλλον αυτό το ταιριάζει καλύτερα, το Υποκρίνησε. Γιατί εγώ δεν ήμουν σε εταιρεία τότε και ετοιμαζόμασταν και ετοιμάζαμε τα τραγούδια. Και το δώσαμε το τραγούδι. Και έγινε αυτό που έγινε και είμαι τόσο ευχαριστημένος που ο τραγουδιστής αυτός είπε τα τραγούδια αυτά που ήταν να τραγουδήσω εγώ. Για πόσο καιρό θέσαι ακόμα στο γυάλινο, κάθε Σάββατο είναι, έτσι. Τώρα, όσο μας θέλει ο κόσμος, εγώ ξέρεις, χοντρές κουβέντες, Σπύρου, δεν τις λέω. Σκίζομαι, κάνω, μην ξεσκίζομαι. Δεν τα κάνω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Εκεί είμαστε. Ας έρθει ο κόσμος να μας δει και όσο μας θέλει ο κόσμος θα μας δει. Με το Λάκη μαζί, ε! Με το Λάκη. Σπουδαίος ο Λάκης. Αρέσει τόσο πολύ. Και έχουμε και μια σπουδαία τραγουδίστρια, την Άσπα τη Θεοφύλου. Η Άσπα είναι υπέροχη, βέβαια. Ε? Πολύ σπουδαία τραγουδίστρια. Καταπληκτική. Πολύ καταπληκτική. Καλή. Πάρα πολύ καλή. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, να ξέρετε. Ετοιμάζεται ένα σπουδαίο τραγούδι. Το Τάκη το Σούκα. Να το πω με την Άσπα μαζί. Με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Θα δούμε τώρα τι. Ωραίο πάντρε. Ακόμα δεν το έχω πάρει να τα ακούσω από Δευτέρα. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος βγάζει και CD καινούριο τώρα. Γιατί δεν λες ναι. Αυτό, Γιώργο. Κοίτα, είναι εκείνη η εκπομπή που κάναμε. Εγώ το έλεγα τότε να καθυστερήσουμε λίγο, γιατί το βλέπα ότι θα αργήσει αυτό το CD να βγει. Πιστεύω να είναι την άλλη Κυριακή ή την παραπάνω. Κάνε ένα μικρό και θέλω να πω κάτι στον γράφο. Του κόσμου το περίγελο, χαράματα περνάει. Πάμε ρε Θέμη. Μπροστά στο παραθύρι της και σιγοτραγουδάει. Μπροστά στο παραθύρι της και σιγοτραγουδάει.
καταντήσει να γίνει. Και όλα αυτά για χάρη της, και όλα αυτά για εκείνη, και όλα αυτά για χάρη της, και όλα αυτά για εκείνη. Στα στήθια του φωτιά, μα ποιος τη λογαριάζει. Τραγούδι. Πολλά θέλει ο λαός, αλλά τώρα τραγούδι. Πάμε, Ντένια. Βαράτε ρε παιδιά στην κοπέλα. Κρίμη γυρεύεις, μη τα δυσκολεύεις. Κάθε μέρα που περνάει πίσω δεν θα έρθει.
σήματα. Την πόρτα σου κλειστή. Γιατί καλή γειτονιά. Και το κλειδί πάρω. Έλα ψηλέ, έλα ψηλέ, έλα ψηλέ. Ποτέ. Κι απ' έξω καρδούλα μου, γιατί με βασανίζεις δηλαδή.
Βρε γιατί καλέ γειτόνισσα, αφού σου τηλεφώνησα και είπες πως θα αφήσεις το κλειδί. Γιατί σκληρή γειτόνισσα παιδεύεις την καρδούλα μου, γιατί με βασανίζεις δηλαδή. Νικολόπουλος, Σαλονικιός, Ελένη, εδώ πέρα λένε να χορέψει, ξέρω εγώ, λέει ο κόσμος θέλουν Ελένη να χορέψει, ξέρω εγώ. Μόλις ξεκινήσει η πατρίδα, σηκώνομαι για το ευθεία. Ναι, παιδί μου, ναι. Είναι παλαϊκή απέτηση. Όχι Θεσσαλονική, αλλά και την ίδια γειτονιά είμαστε. Έτσι, έτσι, γι' αυτό. Δεν πρέπει να σκοθεί. Σαλονικιός. Άιτε κάντε του λεσάνα τη βραδιά να κλέψει ο Σαλονικιός. Οι παγλαμάδες θα αρχίσουν τσίφτε τέλεια, θα ανάψουνε τα τέλεια ολοταχώς. Τα μπουζούκια να κάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονικιός. Σαλονικιός. Άι και στη γεια του πίνω να'ναι πάντα ωραίος ο Σαλονικιός. Οι παγλαμάδες να αρχίσουν τσιφτετέλια, να ανάψουνε τα τέλια ολοταχώς. Τα μπουζούκια να κάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονικιός. Άιτε τα όλοι στην πάντα, γέμισε την πίστα ο Σαλονικιός. Έλα Χριστό. Το μπατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονικιός. Άιτε καθόλοι στην πάντα, γέμισε την πίστα ο Σαλονικιός. Ρε Άγγελε, μπράβο ρε, μπράβο. Μας υποχρέωσες ειλικρινά, δηλαδή. Εντάξει. Μας υποχρέωσες, ρε Άγγελε. Δεν το πάμε καλά. Πάμε, ρε Στέλιο, να το πει. Δεν το πάω πολύ καλά, αλλά ναι. Περάστε, κύριε. Μπράβο, κύριε, μπράβο.
ήρθες απόψε δυο λεπτά, μ' αναστατώνεις την καρδιά και φεύγεις. Και φεύγεις. Ήσουν να λες περαστική, μ' άνοιξες κι άλλη μια πληγή και φεύγεις. Και φεύγεις. Μας υποχρέωσες, μας υποχρέωσες. Μα δε μας είπες τελικά όσο μας χρέωσες. Μας υποχρέωσες, μας υποχρέωσες. Μα δε μας είπες τελικά όσο μας χρέωσες. Λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς, εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς, μου λες με πονάς. Και πως μακριά μου δε ζεις. Εγώ να δεις, εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς, εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς και σαν με φιλάς, το στόμα μου θέλεις να πεις. Εγώ να δεις, εγώ να δεις. Εγώ αγάπη μου να δεις. Ευχαριστώ πολύ. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Για να χορέψει κάποιος, για να δω, για να δω. Δεν πειράζει, έλα εδώ. Το ξέρω οι άντρες δεν κλαίνε. Το ξέρω πως είναι ντροπή. Μα ένα σου λέω μονάχα. Σε βρει. Όσο δυνατός κι αν είσαι, όσο αν αντέχεις και αν κρατάς, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι και λίγα. Άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι και λιγά. Το ξέρω οι άντρες έκλαινε. Μα τέτοιες στιγμές πως κρατάς.
και σκέψου αν δεν είχα και σένα. Κι αν είσαι, όσο αν αντέχεις κι αν κρατάς, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι και λυγάς, άνθρωπος είσαι. Άνθρωπος είσαι και λυγάς. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, Στέλιο, μπράβο, Στέλιο. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις. Ωραία, Καραφώτης. Έφυγε. Του λιμανιού, του λιμανιού, του λιμανιού. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις θα με από κάτω. Κι όποια πόρτα ξεκλειδώσεις, μέσα θα με βρεις. Κι έτσι και θα με γνωρίσεις, από εκεί και κάτω. Από αγάπη θα αρρωστήσεις, να το θυμηθείς. Εγώ είμαι και του λιμανιού, εγώ είμαι και του σαλονιού. Μια ζωή μέσα στη νύχτα, όλα τα έχω μάθει. Μια ζωή μέσα στη νύχτα, όλα τα έχω δει. Μια ζωή ξένο γυρνάω, έχω κάνει λάθη. Όταν όμως αγαπάω, γίνομαι παιδί. Εγώ είμαι και του λιμανιού, εγώ είμαι και του σαλονιού. Εγώ είμαι και του λιμανιού, εγώ είμαι και του σαλονιού. Αγγελός. Πάμε. Άκου ρε φίλε, να δεις τι κρίμα.
βρε φίλε, να δεις τι κρίμα στα δάκρυα της. Έπεσα θύμα, έκανε τάχα πως μ' αγαπάει, τώρα πονάω κι αυτή γελάει. Μάτια που κλαίνε, μη τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Να δεις τι κρίμα στα δάκρυα της. Έπεσα θύμα, καρδιά δεν είχε, στα στήθια μέσα ήτανε ψεύτρα, δεν είχε πέσα. Επικίνδυνα να καταλάβεις, θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Μάτια που κλαίνε, μη τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς, θα σε γελάσουνε. Τα ψεύτικα, τα γλυκολόγα της όλα. Γεια σου, Εθέμη! Τα ψεύτικα...
είναι πια αργά. Να τη λησμονήσω, να φύγω, να κάνω πίσω. Είναι αργά, είναι πια αργά. Έχει γίνει αίμα μου στην καρδιά. Ντροπή, ξέρω είναι ντροπή, τόσα που τραβάω να την αγαπάω. Ντροπή, ξέρω είναι ντροπή, βλέπω για που πάω, μα την αγαπώ. Αργά, είναι πια αργά, να την λησμονήσω, να πήγω, να κάνω πίσω. Είναι αργά, είναι πια αργά, έχει γίνει αίμα μου μες στην καρδιά. Έχω γίνει ένα με τη φωτιά. Τροπή, ξέρω είναι τροπή, τόσα που τραβάω να την αγαπάω. Τροπή, ξέρω είναι τροπή, βλέπω για που πάω, μα την αγαπώ. Αργά, είναι πια αργά, να τη λησμονήσω, να πήγω, να κάνω πίσω. Είναι αργά, είναι πια αργά, έχει γίνει αίμα στην καρδιά. Αυτό είναι! Μπράβο, παιδιά, μπράβο, 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 μπράβο. Πηγαίνουμε σιγά σιγά για το τέλος. Θα μας πει δύο τραγούδια ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, το «Υποκρίνωση» και το «Λέγε με Παλιόπαιδο». Μετά θα πούμε λίγο για τις δουλειές μας και μετά θα πάμε για φινάλε. Έλα, Γιώργο μου, σήκω. Το ξέρω, υποκρίνεσαι. Και επειδή σε αγαπώ, μόνο μου δίνεσαι. Υποκρίνεσαι μαζί μου από συνήθεια. Και ας κάνω πως δεν ξέρω την αλήθεια. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο, κι απάνω στις πληγές, πληγές ανοίγω. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο, μα δεν έχω πια τη δύναμη να φύγω. Το ξέρω, υποκρίνεσαι. Γιατί έτσι δυστυχώς μόνο μου δίνεσαι.
Υποκρίνεσαι μαζί μου από συνήθεια. Κι ας κάνω πως δεν ξέρω την αλήθεια. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο. Κι απάνω στις πληγές, πληγές ανοίγω. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο. Μα δεν έχω πια τη δύναμη να φύγω. Εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο. Κι απάνω στις πληγές, πληγές ανήκω. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο. Μα δεν έχω πια τη δύναμη να φύγω. Τραγούδαρος. Λέγε με παλιό παιδό, λέγε με αλήτη κι όπως είσαι εσύ. Λέγε με παλιό παιδό, λέγε με ξενύχτη μέχρι και ληστή. Μα μη με λες αχαρίστο και παλιό εγωιστή. Για όσα έκανα για σένα μη μου λες ευχαριστώ. Μα δεν μπορείς εσύ εμένα να με λες αχαρίστο. Λέγε με παλιό παιδό, λέγε με αλήτη κι όπως είσαι εσύ. Μα μη με λες αχαρίστο και παλιό εγωιστή. Λέγε με αλήτη, λέγε μου πως θες. Πως με τα ξενίτια μου στο δικό μας σπίτι άναψα φωτιές. Μα μη με λες αχαρίστο, αγάπη μου ας θες. Για όσα έκανα για σένα μη μου λες ευχαριστώ. Παλιό παιδό, λέγε με αλήτη μέχρι και ληστή. Μα μη με λες αχαρίστο και παλιό εγωιστή. Αυτά είναι ρε Γιώργο, αυτά είναι, έτσι, έτσι ρε Γιώργο. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Λοιπόν, οδεύοντας για το φινάλε, ενημέρωση. Ελένη Τσολάκη, λέγε, τι κάνεις. Συγγνώμη, είμαι εγώ. Τι είσαι εσύ. Δεν το κατάλαβα. Τι κάνεις. Γιατί δεν παίζω δηλαδή. Τι θέλω να πεις. Να σου πω ότι θέλω να πω. Εμφανίζεσαι κάπου. Εγώ, ναι, εμφανίζομαι. Θα εμφανιστώ. Στον πάγκο. Θα εμφανιστώ. Απλώς λέω ότι εγώ σαν αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού περιμένω το Μάιο να έρθει ο τελικός του κυπέλου με τον Ολυμπιακό για να κλείσω τη σεζόν μου ευχάριστα. Όπως είχε γίνει πριν από 10 μέρες. Λοιπόν, αυτή ήταν η δουλειά την οποία έχω να κάνω από εδώ και πέρα. Πάμε παρακάτω. Ελένη, λέγε. Κάθε πρωί 8 με 10 και 4 το πρωί στον Αλφα, λέμε την πρώτη καλημέρα στον κόσμο, μαζί με τη Σταματίνα Τσιμψηλή, τον Δημήτρη Παπανώτα, τον Νίκο τον Αναδιώτη και εγώ φυσικά. Γι' αυτό το λέω. Αυτά. Μάλιστα. Καραφώτης, λέγε. Εγώ έχω την τιμή να συνεργάζομαι με τον Γιάννη τον Σπανό και την Αρλέτα. Εμφανιζόμαστε στις γραμμές. Παρέα μας είναι η Χρυσούλα Στεφανάκη και ο Κώστας Γιαγκούλας. Και θα συνεχίσουμε για 3 ακόμη Δευτέρες. Ξεκινήσαμε ήδη αυτή τη Δευτέρα.
Αυτά είναι τα πιο πρόσφατα. Πολύ ενδιαφέρον σχήμα ακούγεται. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και θα σας αρέσει. Ελπίζω να έρθετε να το δείτε. Από τις 9 Μαΐου θα είμαι στην Θεσσαλονίκη στο Lindo Live με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο για όλο το καλοκαίρι. Και παράλληλα ετοιμάζουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο project, το οποίο θα λέγεται Τσιτσάνι Συμφώνικο. Θα είναι τα τραγούδια του Τσιτσάνι τα οποία θα αποδοθούν συμφωνικά από την Ορκέστρα Μόμπιλε με την μουσική επιμέλεια του Θεόδωρου του Ορφανίδη. Θα συμμετέχει, θα είμαστε μαζί με την Σόνια τη Θεοδωρίδη και την Νατάσα τη Θεοδωρίδου. Το οποίο θα γίνει σε όλη την Ελλάδα και θα πάμε και στο εξωτερικό. Μάλιστα. Όποιος το συνέλαβε ήταν πολύ. Πραγματικά σε καλή στιγμή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πραγματικά. Έχει ενδιαφέρον. Πολύ ιδιαίτερο, ναι, πολύ ιδιαίτερο. Μπράβο σας. Να έχετε επιτυχία, σε εύχομαι. Στέλιο μου. Συνεχίζουμε τις συναυλίες μας με τη γνωστή τριάδα Μπιθικότσι Βαρθακούρη. Ετοιμάζω και ένα CD με δύο πολύ ωραίες γυναίκες που είναι πάρα πολύ ειδικές στο είδος τους. Η Ζωή, τη Γανούρια και η Εύα η Μάγνη. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πολύ. Αγγελέ. Λοιπόν, εγώ μόλις έχω κανένα μήνα που γύρισα από την Αυστραλία και εγώ θα μπω στο στούντιο σε κανένα μήνα, ετοιμάζω ένα CD και βλέπουμε από το Πάσχα, έχω κάποιες συζητήσεις, κάνω κάποιες συζητήσεις και... Μάλιστα. Θέμη, έχω έτοιμο CD, το οποίο θα ακούγονται κάποια τραγούδια ήδη, ένα του Αντρέα του Κουμπόση και δύο και τρία, αλλά είναι και άλλοι συντελεστές μέσα. Και εμφανιζόμαστε στο Συγκρού Ζωντανό, να μην πω live. Ζωντανό, σωστός. γιατί δεν μιλάει, δεν μιλάει, κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Ζάξτε του, μπάς και αυτό. Γιώργο μου. Έχω καινούργια μου δουλειά, την ξέρεις, την έχουν παρουσιάσει. Εγώ την ξέρω, αλλά για ξανά θυμίσαι μας την. Έπεσε ένα τηλεφώνημα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και σηκώθηκα για λίγο. 6 Απριλίου κυκλοφορία. Και στο Γιάννη συνεχίζουμε, πάμε. Εκεί θα είμαστε. Χρήστο μου. Εγώ, Σπύρο, όπως ξέρεις, έκανα δύο συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής σου. Δόξα τω Θεώ, πήγανε full. Και τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο στούντιο και επεξεργάζουμε το CD που θα βγει, τη δουλειά που θα βγει μετά σε το Πάσχα, CD. Ας πούμε. Μετά το Πάσχα, δεν προλαβαίνουμε. Είναι 44 τραγούδια. Διπλό, τριπλό CD θα βγει. Πατσαλάκης. Εμείς κάναμε μία περιοδία σε όλη την Ελλάδα με το συμπέθερος από τα Τύρανα του Ρέπο του Παπαθανασίου, όπου πήγαμε καταπληκτικά, πέρασε ο κόσμος υπέροχα και νιώθω ότι κάτι πρόσφερα. Δηλαδή, πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι κάτι έδωσα από μένα και πέρασε ο κόσμος καλά. Και είναι μεγάλη ευτυχία αυτό, να νιώθεις ότι δίνεις. Το κατεβάσαμε στην Αθήνα και είμαστε στο θέατρο Ζήνα Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι τη 11 Μαΐου. Και το πρώτο 15ήμερο του Ιούνιου θα πάμε στην Κύπρο και στη συνέχεια θα κάνουμε επίσης μια περιοδία με το ίδιο έργο καλοκαιρινή σε όλη την Ελλάδα ξανά και θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Έχει και μουσική το... Αλλά έπρεπε να πω η μουσική του κ. Νικολόπουλου, ναι. Κάτε ντρέπεσε λίγο. Κοίταξε, κοίτα. Του μαέστρο δεν λέει. Δεν έχω κασέτα. Δεν πειράζει. Δεν είναι τίποτα, ότι προλάβω. Ήθελε να δει τα αντανακλαστικά του κ. Νικολόπουλου. Δεν έχω τέτοια πρόβλημα. Γιατί δεν είπα και τους συναδέλφους. Και μουσική παράσταση, παιδιά. Και μουσική παράσταση. Νατάσα. Ετοιμό πόλεμη στις επάλξεις. Δημάρχε. Εμείς συνεχίζουμε στο Μαρούσι δυνατά. Στις 12 Απριλίου εγκαινιάζουμε τη μεγάλη βιοκλιματική ανάπλαση του Αμαρουσίου και είστε όλοι καλεσμένοι γιατί θα δείτε κάτι διαφορετικό σε μια πόλη της Ελλάδος. Ολοκληρώνεται αυτό το μεγάλο έργο. Και βέβαια συνεχίζουμε στον Ιατρικό Σύλλογο γιατί είναι μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και εμείς πρέπει να δώσουμε το παρόν. Καπετάνισσα μου. Κάθε μεσημέρι στις 12 ειδήσεις στην τηλεόραση του Α και αμέσως μετά στις 2 στα ραδιόφωνο. Στον Α89, επικαιρότητα, είναι όλες οι ειδήσεις μαζεμένες στο ραδιοφωνό μας. Ντίνα. Ελλήνων γεύσης, κάθε Κυριακή 3 και 4 στο Sky. Πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Ψάχνουμε να βρούμε μια Ελλάδα που σαφώς υποφέρει, αλλά που ελπίζει, έχει όνειρο. Έχει πολλούς παραγωγούς, πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που γύρισαν πίσω και κάνουν πολύ ωραία πράγματα και τους προβάλλουμε. Δημήτρης. Εγώ εμφανίζομαι στα Νέα, στην εφημερίδα, εκεί στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Μια παράλληλη δράση δική μου, αν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Έχω συνυπογράψει την επιθεώρηση του Σταμάτη του Κραουνάκη φέτος στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Έχουμε γράψει μαζί τα κείμενα και ένας τρίτος φίλος, ο Φώτης ο Μιχαλόπουλος, ένας Αιγυπτιολόγος, άνεργος. Και μέχρι στιγμής έχουν καταμετρηθεί περίπου 13.000 θεατές, 14 στο Ίδρυμα Κακογιάννη, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο.
Και τι, πώς τη λέτε την παράσταση? Όταν έχω εσένα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κέλλη. Έτσι απλά κάθε Σάββατο με το Φιλιππάκη και τον Μιχάλη τον Ουρλόγλου που βραβεύτηκε και στους Κούφους για το εστιατόριό του και πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί το τα τρώμε όλα ό,τι προλαβαίνουμε τέλος πάντων. Να μας βλέπετε, γιατί κάνουμε τα δύσκολα εύκολα, όσο και κλισέ να ακούγεται αυτό. Ελληνιστεί έτσι απλά η εκπομπή μας. Ναι. Και προτείνουμε πράγματα για το σπίτι, αυτά τα ωραία που κάνει και η μουσική και που κάνουν και οι ωραίες συντροφιές και που κάνουν και τα ωραία πράγματα. Το αυτό και η Φιλίππα. Έτσι απλά δημιουργικότητα στη ζωή μας. Αυτό so simple. Που υπάρχει. Άλλωστε όλοι έχουμε ένα κοινό σημείο δημιουργικότητας, άλλοι στο τραγούδι, άλλοι στη δημιουργία στο με το χέρι. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή κίνηση, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έλειπε από την ελληνική τηλεόραση και νομίζω ότι ασχολεί τον κόσμο και έχουν ενδιαφέρον και έχουν και την πρόκληση, δηλαδή τους δίνουμε το έναυσμα να ασχοληθούν με τις χειροτεχνίες. Αυτό. Ντένια. Εγώ, Σπύρο μου, κάθε Σάββατο είμαι στη Λιβαδιά, στο Μπάρτζο. Στο Μπάρτζο. Ναι, το ξέρεις. Το Μπάρτζο δεν ξέρω. Ναι, ο Μπάρτζος, περάσαμε ένα πολύ ωραίο χειμώνα μαζί με το Στέλιο τον Περπινιάδη. Εγώ θα είμαι εκεί μέχρι και το Πάσχα. Και κάθε Κυριακή μεσημέρι είμαι σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί που είμαι 2 χρόνια τώρα στο Εν Μοσχάτο. Στην πλατεία του Μοσχάτου, σας καλούμε να έρθετε. Και ετοιμάζω το δεύτερό μου προσωπικό δίσκο. Σε ψηλοδιασκευές, με τζαζ προσεγγίσεις και τα λοιπά, ρεμπέτικα τραγούδια παλιά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Κώστας. Εγώ στο κροπολείο μου. Ναι, είναι κρεοπόλης, καταπληκτικός. Ναι, βέβαια. Κρεατάκι ποιοτικό μετά μουσικής στον κόσμο και ήμουν στη Μαγιοπούλα. Συγκινήσαμε και τελειώσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για φινάλι σιγά-σιγά. Τα δύο αδέρφια να μας πούνε το περιπτερά. Άντε, άντε. Να το πούμε. Εγώ χωρίζω και χαλάει η ζωή μου. Εγώ χωρίζω και η καρδιά μου καίγεται. Και εσύ χτυπάς το τζάμι απέναντί μου και μου φωνάζεις ζήτω με δέντε. Ένα λεπτό περιπέρα βουλιάζει στα βάθια νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περιπέρα, ένα σαϊτός χωρίς πέρα, απόψε λέει αντίο. Εγώ χωρίζω κι η ζωή μου τελειώνει. Εγώ χωρίζω κι ο καημός δεν λέγεται. Ό,τι αγαπώ απόψε με σκοτώνει. Και εσύ φωνάζεις συντομεύεται. Ένα λεπτό περιπέρα βουλιάζει στα βάθια νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περιπέρα, ένα σαϊτός χωρίς φέρα, απόψε λέει αντίο. Ένα λεπτό περιπέρα, βουλιάζει στα βάθια νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περιπέρα, ένα σαϊτός χωρίς φέρα, απόψε λέει αντίο. Μπράβο, παιδιά. Πάμε για φινάλι, μαέστρο, πάμε. Αφιλότιμοι, όλοι μαζί. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Πάμε.
έχω γίνει ψυχοπαίνη και έχω γίνει παραγιός. Στη δική σου τη γραδιά αφιλότιμη, όσο λάθος με μετράς, αφιλότιμη. Στη δική σου τη γραδιά αφιλότιμη, όσο λάθος με μετράς, αφιλότιμη. Ακούσατε αφιλότιμες, αφιλότιμες, τα ακούσατε. Γεια σας, τα, γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους συμβάλλανε στο να γίνει αυτή η ωραία εκπομπή και κλείνουμε με αυτό το δύστιχο για το μεγάλο αυτοάρχοντα του ελληνικού τραγουδιού και τον μεγάλο μάγκα και τον ωραίο άνθρωπο και τον ωραίο πατέρα, όπως είπαν τα παιδιά, και τον πολύ μεγάλο τραγουδιστή. Αυτό που σίγουρα θα τον εκφράζει, όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουν ρηγάδες και όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθητάδες. Καλή σας. Κάτι θες να πεις, Άγγελε. Κάτι θες να πεις. Όχι, αυτό που τώρα χαρακτηρίζει το Στράτο είναι και του λιμανιού και του Σαλονιού. Ναι, ναι. Γεια μας.